η οποία μεταδίδεται 6 Δεκεμβρίου 2022 του Αγίου Νικολάου. Να ζήσουν οι Νίκη, οι Νικολέτες, όλοι όσοι γιορτάζουν. Τις μεγάλες γιορτές, μόνο θυμούμαι, τις μικρές όχι. Λοιπόν, τι άνθρωπος θα ήμουνα αν μεγάλωνε γιος. Μια φίλη μας στέλνει το εξής. Χαίρετε. Τις τελευταίες μέρες με τα βίντεο σου είναι λες και πήρες μια κουτάλα και ανακατεύεις τη ψυχή μου. Θεραπευτικά βέβαια. Επειδή έχει μέρες που το γυρίζουμε, είναι και είναι στις μέρες που κάναμε πολύ για το no contact με ναρκή στους γονείς, για όλα αυτά. Υπάρχει κάτι που σε όλη την πορεία μου βασανίζει. Η κοπέλα αυτή έχει τοξικούς γονείς, ναρκιστούς γονείς, έχει πάει νέο contact με τους ναρκιστούς γονείς, έχει κάνει ψυχοθεραπεία, έχει φέρει τη ζωή της τούμπα, έχει εξελιχθεί πολύ ως άνθρωπος και πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά. Αλλά όμως υπάρχει κάτι που σε όλη της την πορεία την βασανίζει. Τι άνθρωπος θα ήμουν αν δεν περνούσα αυτά που πέρασα με ναρκισό, παύλα, τέρας, μάνα και ανύπαρκτο πατέρα, ο οποίος καταλάβαινε, αλλά ποτέ δεν έκανε κάτι για να σταματήσει το μαρτύριο που δέχονταν οι κόρες από τη μάνα. Έβλεπε πώς να σώσει το τομάρι του. Δηλαδή, ένας συνεξαρτώμενος πατέρας, μια μάνα ανάρκησος. Τι χαρακτήρα θα ήμουν, θα είχα, πώς θα ήμουν. Το ξέρω ότι δεν έχει νόημα να το σκέφτομαι αυτό, γιατί πλάστηκε ο εαυτός μου μέσα σε εκείνο το σπίτι με εκείνους τους γονείς και ο εαυτός μου είναι ένας και αυτός που είναι. Όμως θα ήθελα τη γνώμη σου και της Αριστονίκης, κατά πόσο αυτό εμπίπτει στα υγιή στάδια της ψυχικής ανάρρωσης σε τέτοιες περιπτώσεις και αν έχετε κάτι να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Εννοείται να αναρωτιόμαστε τι άνθρωποι θα είμαστε, αν δεν γινόταν. Κοιτάξτε, να δεις. Δεν έχει νόημα να αναρωτιόμαστε για το τι θα μπορούσαμε να είμαστε αν τα πράγματα ήταν αλλιώς. Μπορεί να ήμασταν καλύτεροι, μπορεί να είμαστε χειρότεροι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους τη χάνουν κάτι στη ζωή τους γίνονται πολύ καλύτεροι και υπάρχουν και άνθρωποι που όταν τους τη χάνουν πολύ καλά πράγματα στη ζωή τους γίνονται πολύ χειρότεροι. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γι' αυτό. Αυτό είναι και το θέμα να πω του καινούριου μου βιβλίου που γράφω τώρα, όπου είναι βιωματικά έτσι στιγμιότυπα που έχω ζήσει εγώ ή οι μου άνθρωποι ή από την επικαιρότητα, τα οποία προσπαθώ να βρω ένα θετικό μήνυμα που κρύβεται μέσα σε αυτό. Α, πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι βιώματα που είναι κατά βάση αρνητικά και τι βγήκε καλό από αυτόν ή τι θα μπορούσε να βγει καλό από αυτήν την κατάσταση. Μένα μου, πολύ ωραίο βιβλίο. Τώρα, στείλετε. Γράψε το εσύ και εμείς θα το διαβάσουμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να πούμε, εντάξει, τι μου έμαθεν αυτή η ιστορία. Μου έμαθεν ότι το να ζεις δίπλα σε ανθρώπους νάρκισσους, κακοποιητικούς, αναπτύσσεις αυτά τα συναισθήματα, αυτά τα συμπτώματα. Με έμαθε να αναγνωρίζω ενδεχομένως και πάνω μου και να εντοπίζω αυτά τα συναισθήματα αλλά και πάνω στους άλλους. Με έμαθε να μου έδειξε την οδόν της ψυχοθεραπείας. Με έμαθε να γίνω πιο μαλακός και προσάρμοστος άνθρωπος. Και μου δίδαξε μέσα από μια αρνητική οδό πώς είναι να είσαι υγιής. Και είμαι στον δρόμο προς την υγεία. Άρα αν το κάνουμε έτσι, σίγουρα έχουμε να πάρουμε πολύ περισσότερα μηνύματα και έτσι αισιοδοξία, να αντλήσουμε αισιοδοξία, παρά να θυματοποιήσουμε τον εαυτό μας και να λέμε και πόσο κρίμα είμαι και γιατί να μου συμβεί αυτό και γιατί να μου συμβεί το άλλο και πόσο αγιώτικη θα ήταν η ζωή μου αν είχα έρθει. Είναι φυσιολογικό, όμως το σκεφτόμαστε, ενώ η ζωή είναι. Ως ένα ερώτημα, ναι, αλλά αν το αφήσουμε να μας βασανίσει, αν το αφήσουμε να μας αποπροσανατολίσει από το στόχο, θα βγούμε εκτός θέματος. Και το θέμα εδώ είναι να είμαστε εντός του θέματος. Ότι αυτή είναι η ζωή μου αποδοχή, αυτά πέρασα και θα παλέψω και θα έχω στόχο για να βγω από αυτήν την ιστορία. Και πώς θα βγω? Με ψυχοεκπαίδευση, με πάρα πολύ έτσι επαγρύπνηση, με ψυχοθεραπεία, η οποία να μου ταιριάζει κατάλληλα και γενικότερα με πάρα πολύ
θετική έτσι, στάση ζωής. Δηλαδή, πολλές φορές και εμένα με πιάνε αυτόν το παράπονο και λέω και με πιάνει και με έπιανε και πολλές φορές έλεγα μα αυτό δεν είναι δίκαιο, αυτό δεν είναι, το ένα δεν είναι δίκαιο, το άλλο δεν είναι δίκαιο, το άλλο αυτό και κάποια στιγμή είπα και πολλοί μου απαντούσαν ποιος σου είπε ότι η ζωή είναι δίκαιη, πού το διάβασες αυτό το ψέμα ότι η ζωή είναι δίκαιη, δηλαδή. Και αν εμείς, ας πούμε, ζήσαμε δίπλα από έναν τέτοιο γονιόν ή έναν τέτοιον άνθρωπο, υπάρχουν άλλα παιδιά που δεν έχουν σπίτια, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν να πιούνε, που δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Εκείνα τι έχουν να πούν γι' αυτό. Δηλαδή, ναι, τώρα λέω τι μου απαντάνε και με έκαναν να σκεφτώ κι εγώ, ναι, αλήθεια είναι ότι δεν μου χρωστάει κανένας κάτι, αλλά χρωστάω εγώ στον εαυτό μου το να τον βγάλω από αυτόν τον αδιέξοδο και αφού ξέρω το δρόμο. Και ξέρω πώς είναι να είσαι υγιής, να τον πάρω σε εκείνον τον δρόμο. Με πάρα πολύ αγώνα και προσπάθεια. Εγώ πολλές φορές σκεφτούμε ότι εάν δεν υπήρχαν οι δυσκολίες που υπήρχαν, για παράδειγμα να μιλήσω προσωπικά στην προσωπική μου ζωή, αν δεν παντρευόμουν τόσο νωρίς, το οποίο ήταν λόγω της συνεξάρτησης, λόγω της κακοποιητικής παιδικής ηλικίας και παιδιά κλπ. Και αν ακολουθούσα την πορεία μου, ήταν πρώτη γεγραμμένη για μένα που ήμουν. Ήμουνα προγραμματισμένη να πάω στην Αμερική να συνεχίσω με τα πτυχιακές σπουδές, μάστερ και διδακτορικών εκεί πέρα και λοιπά, ότι θα μπορούσε σήμερα να ήμουνα μία αποστηρωμένη επιστήμονας ψυχολόγος, η οποία να μην είχα βιώσει καθόλου προσωπικά βιώματα που να μπορώ να κατανοήσω και να έχω συνέστηση με τους ανθρώπους. Μπορεί ήμουν πάρα πολύ καλή στο να γραφώ papers, να κάνω έρευνα ή οτιδήποτε, αλλά δεν θα ήμουν άνθρωπος που είμαι σήμερα που νιώθω ότι είμαι χρήσιμη. Φυσικά κάποιος το δούμε, δεν είμαστε όλοι θέκλα και δεν είχαμε όλη αυτή την πορεία. Νομίζω ότι κερδίζεις την ανθρωπιά. Δηλαδή, μέσα από τον πόνο και μέσα από τη φωτιά βγαίνουν άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν είναι πάντα ο ίδια γραφή. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από τον πόνο γίνονται πιο σκληροί. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από τον πόνο γίνονται πιο καλοί. Αυτό δεν μπορώ να προσδιορίσω πώς γίνεται. Μα για να είμαστε εδώ, εγώ νομίζω είναι ηθική απόφαση. Είναι ηθική απόφαση. Δηλαδή, πονάω, αδικούμε, δεν έχω την αγάπη, τη φροντίδα, τη στοργή, την επιμέλεια και την προστασία που όφυλαν οι γονείς μου να μου δώσουν εφόσον με έχουν φέρει στη ζωή. Αντιθέτως, με κακοποιούν αδιόρατα τις περισσότερες φορές, χωρίς καμία συνέστηση και καμία έγνοια και αίσθηση ευθύνης. Οπότε δεν θέλουν να υποφέρουν κι άλλα παιδιά, όπως υπέφερα εγώ. Και μεγαλώνοντας, θέλουν να γίνουν ένας καλός άνθρωπος, θέλουν να γίνουν μια καλή μάνα, μια καλή φίλη, μια καλή σύντροφος, μια καλή εργαζόμενη, έναν καλό πλάσμα. Είναι ηθική απόφαση, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά, ενώ σου φέρονταν άσχημα, εσύ να φέρεσαι όμορφα. Ενώ σου έδιναν το κακό, εσύ να δεν δίνεις το καλό. Και νομίζω εκεί λαμβάνεται η ηθική απόφαση. Είναι η ηθική απόφαση, δηλαδή θεωρώ ότι. Όχι μόνο εγώ θεωρώ, το βλέπουμε και στην ψυχοπαθολογία, ότι και οι ναρκισσοί και οι συνεξαρτώμενοι και οι ενσυναισθητικοί είχαν τραυματικές εμπειρίες. Το πώς διαχειρίστηκαν την τραυματική εμπειρία ο καθένας, νομίζω έκανε την προσωπική επιλογή. Και έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα. Και με τα γονίδια τους. Και μπορεί να ζήσεις σε έναν κακοποιητικό περιβάλλον, αλλά να υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που να ήταν παράδειγμα ή να ήταν εκείνοι άνθρωποι απομηχανείς θεοί. Έχω μια άσκηση που βάζω στους θεραπευόμενους μου, που λέει οι απομηχανείς θεοί καλικάντζαροι. Λοιπόν, είναι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν από το πουθενά στη ζωή σου και σαν να σου παίρνουν από το χέρι και να σου λένε αυτόν τον δρόμο να πάρεις. Από εδώ θα πας. Για να μην λοξοδρομήσεις. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έρχονται και σε κάνουν τα πάντα για να λοξοδρομήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, τα φωτεινά παραδείγματα, κάποια παιδιά, κάποιους ενήλικες, τους έχουν βοηθήσει να πάρουν δύναμη και να πάρουν απόφαση για το τι θα θέλουν να είναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι γονείς. Είναι και κάποιοι άλλοι. Ναι. Κάποιοι σοφοί, εκπαιδευτικοί, κάποιοι άνθρωποι που έτσι αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν πάθος για αυτό που κάνουν. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επέρασαν κι αυτοί και θέλουν να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Κάποιοι που είναι απλά άνθρωποι. Εντάξει.
Και δεν μπορούν να πούν ψέματα, δεν μπορούν να στεναχωρήσουν κάποιον. Λοιπόν, και ήρθα σε αυτήν τη ζωή των ανθρώπων αυτών και τους βοήθησα. Οπότε δεν είναι μόνο οι γονείς. Είναι και τα γονίδια, είναι πολλά πράγματα. Είναι κράμα παραγόντων που δεν είμαστε σε θέση επιστήμια ακόμα να πούμε πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο, τι μηχανισμός δημιουργείται και κάποιος πάει προς τα δω και κάποιος πάει προς την άλλη πλευρά. Είναι πολλοί παράγοντες, είναι πολλά τα αιτία. Παίζει ρόλο όμως η προσωπική βούληση. Και παίζει ρόλο και το να ξέρεις να έχεις βούληση. Παίζει ρόλο δηλαδή και η αντίληψη που έχεις και η εξυπνάδα που έχεις. Και ο τρόπος που αφουγκράζεσαι τα δεδομένα. Αλλά λόγια μου ότι έξυπνοι άνθρωποι με τίποτα δεν επιλέγουν να κάνουν το κακό. Δεν είναι και τόσο έξυπνο νομίζω να κάνεις το κακό. Είναι βλακώδης επιλογή. Νομίζω είναι βλακώδης. Είναι βλακώδης να κάνεις το κακό. Είδατε τη διαφορά από μια πρακτική ψυχολόγο εφαρμοσμένη και από μια ακαδημαϊκό. Επίσης είναι και πρακτική και εφαρμοσμένη. Τι άνθρωποι θα ήμασταν. Ποιος να ξέρει και τι νόημα έχει, αυτοί είμαστε και let's make the best of it. Έτσι είμαστε και σε όποιον αρέσουμε και αν δεν του αρέσουμε δεν θα μπορέσουμε. Εγώ θέλω να στείλω ένα αισιοδόξο μήνυμα ότι κάνοντας ένας άνθρωπος όλη αυτή την διαδρομή διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα μπορεί να φτάσει όντως σε ένα σημείο που να μπορεί να χαίρεται και να απολαμβάνει τη ζωή, να ξεπεράσει τα τραύματα του, να επουλώσει τα τραύματα του διαμέσου της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού αγώνα. Βάζω πρώτη την ψυχοθεραπεία, θα την βάζω πάντοτε πρώτη. Και να μπορεί να έχει την ικανότητα να χαίρεται τη ζωή και να είναι καλά. Και θα μπορούσαμε αυτό να το παρομοιάσουμε με το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, πώς θα μπορούσαμε να είμαστε αν δεν είχαμε τραυματιστεί. Οπότε υπάρχει τρόπος να δούμε πώς θα ήμασταν αν δεν είχαμε τραυματιστεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες, τις οποίες σε αυτό το κανάλι προωθούμε και στηρίζουμε και τονίζουμε και σας λέμε ψυχοθεραπεία, 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 οξία ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία με χρειάζεται ο ίδιος, λέει μια φίλη κλπ. Γεια.